Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε όπως και υποσχεθήκαμε. Στη μικρή μας παρεγούλα. Ακριβώς. Με περισσότερες λεπτομέρειες για την εταιρεία την οποία αναφέραμε νωρίτερα. Γι' αυτό το λόγο έχουμε μαζί μας τον κύριο Στέλιο Γκιάτα, διευθυντή της εταιρείας Γαβανάς. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Καλώς μας ήρθατε. Ευχαριστώ για την πρόσκληση καταρχήν. Να είστε καλά. Να πω ένα γεια και στους τηλεθεατές σας. Και εύχομαι να περάσουμε ωραία. Τηλεθεατές, μονίμως δεν μας λένε τηλεθεατές. Έτσι. Ναι. Ανεβάζουμε το επίπεδο εδώ, στο πάνω αγορά. Λοιπόν, δεν είμαστε συνηθισμένοι τόσο. Είμαι σίγουρη ότι πολλοί από εσάς που μας ακούτε εκεί έξω έχετε σταματήσει, έχετε γλυκαθεί, έχετε πάρει το ψωμί και το καφεδάκι σας και πηγαίνοντας προς Χαλκιδική. Και βέβαια μέσα στην πόλη υπάρχουν καταστήματα και τώρα υπάρχει και νέο κατάστημα. Θα τα πούμε αναλυτικά αυτά όσον ούτω. Και αν δεν το έχουν κάνει, ευχόμαστε να το κάνουν σύντομα. Είναι γιατί μια θα πολύ είναι καλή. Ευχαριστημένοι. Ακριβώς. Ακριβώς. Κύριε Στέλιο, να δούμε έτσι λίγο από πιο κοντά την εταιρεία Γαβανάς, αυτό το όνομα. Να μας πείτε κάποια πράγματα για την ιστορία, για την ίδρυσή της. Μάλιστα. Η εταιρεία Γαβανάς ξεκίνησε, η ιδέα δηλαδή, ξεκίνησε ο κύριος Φίλιππος Γαβανάς το 1992. Αν και ήταν από τους ανθρώπους που είχε δουλειά και ήταν σε μια δουλειά του δημοσίου, ήταν ανήσυχος και αποφάσισε, χωρίς να ξέρει το αντικείμενο, να κάνει κάτι όσον αφορά με βάση το ψωμί και γενικότερα τα αρτοσκευάσματα. Ξεκίνησε σε ένα μικρό χώρο τότε στη Γαλάτιστα. Φανταστείτε, δεν περνούσε και ο δρόμος τότε από εκεί κοντά. Και με αρκετή δουλειά και με βάση βέβαια ήταν μια και είναι μια οικογενειακή εταιρεία, με βάση το συνέστημα ξεκίνησε και την αρκετή δουλειά, κάναν αρκετά πράγματα. Με την πάροδο των χρόνων αναγκαστήκαμε να βάλουμε και το σύστημα μέσα στη δουλειά μας, με ό,τι και αν συνεπάγεται αυτό, και στο κομμάτι της εργασίας και στο κομμάτι των προϊόντων. Δεν ξέρω εσείς αν είστε πελάτες ή αν περάσατε από εκεί, φαντάζομαι σίγουρα θα είστε. Εγώ έχω ήδη πει ότι είμαι χρόνια πελάτησα, ειδικά στο αγαπημένο μου κατάστημα αυτό της Γαλάτιστας. Στις Γαλάτιστας, που έχει και μεγάλο χώρο αυτό. Εκεί για να μπορεί να παρκάρει ο κόσμος. Εγώ το κατάστημα αυτό βασικό. Το γνώρισα πριν από περίπου 14 χρόνια όταν είχα πρωτοέρθει στη Θεσσαλονίκη και συγκεκριμένα ήμασταν μέσα στο αυτοκίνητο και το θεώρησαν ως το μαγαζί που θα σταματήσουμε. Δεν είπαν ότι θα σταματήσουμε σε ένα μαγαζί. Είπαν θα σταματήσουμε στο μαγαζί για ψωμί και παγωτό. Για να πάρουμε έτσι για την επίσκεψη που πηγαίναμε. Έχει αποκτήσει ταυτότητα το συγκεκριμένο κατάστημα και το σήμα, αλλά το συγκεκριμένο λόγω του ότι περνάει πολλής κόσμος και για το συνδυάζεται με την επίσκεψη στο Άγιο Όρος γενικά που κάνουνε. Έχει αποκτήσει ισχυρή ταυτότητα και σαν σημείο, αλλά και γιατί, όπως θα είδατε και εσείς, συνδυάζει και την παράδοση με τη νέα τάση της εποχής και όσον αφορά τα προϊόντα του, αλλά και όσον αφορά την παρουσίασή του. Και το design του καταστήματος. Είναι ό,τι καλύτερο νομίζω θα μπορούσε να επιδείξει ένας τέτοιος χώρος. Είναι και καθαρός, πεντακάθαρος. Και πολύ βασικό το ότι υπάρχει χώρος να μπορέσεις να σταματήσεις με την άνεσή σου. Άνεση στο παρκάρισμα, βεβαίως. Και στη Χαλκιδική γενικότερα και τα άλλα μας καταστήματα. Πείτε μας, αυτό ήθελα να πω. Τα υπόλοιπα καταστήματα, πού βρίσκουμε. Βρίσκουμε. Καταρχήν, όσον αφορά, να συμπληρώσω κάτι όσον αφορά το σύστημα που είπαμε, πρέπει να πω ότι η εταιρεία έχει πιστοποιηθεί με το ISO 22.000, είναι σημαντικό για την κάθε εταιρεία να μπορέσει για να βγει έξω στην αγορά και να είναι ανταγωνιστική. Από εκεί και πέρα, όσον αφορά τα καταστήματα που αναφέρατε, είναι και στο δεύτερο πόδι, είναι πριν τη Γαλάτισσα μάλλον, είναι στα Βασιλικά, που είναι το πρώτο κατάστημα λιανικής, άσχετα άμα η μαμά εταιρεία τώρα και είναι Βαρχίδα, είναι στη Γαλάτιστα. Άρα έχουμε τα Βασιλικά, είναι η Γαλάτιστα, είναι οι Καλύβες και η Νικήτη όσον αφορά τη Χαλκιδική. Πέρυσι ξεκινήσαμε, κάναμε το εγχείρημα, ήρθαμε και Θεσσαλονίκη να μας γνωρίσει ο κόσμος. Είναι λοιπόν με μπότσαρι, να σας προλάβω, ναι. Γιατί το ξέρω και αυτό το κατάστημα. Εκεί παρουσιάζουμε τη νέα εμφάνιση, να πω εισαγωγικά, του καταστήματος, το νέο σήμα μας, έγινε μια μικρή αλλαγή στο σήμα και γενικότερα στο σύστημα του καταστήματος και πριν λίγες μέρες ανοίξαμε και το νέο μας κατάστημα στο κέντρο στην Αγία Σοφίας 42 που είναι ένα όμορφο κατάστημα και θα θέλαμε να περάσει ο κόσμος να το δει
και να μας θυμίσει. Εμείς καλές δουλειές να πούμε πρωτίστως για το νέο μέλος της εταιρείας Γαβανά, στην Αγία Σοφία, να είστε καλά. Ο κόσμος ήδη από ό,τι φαίνεται, όχι από ό,τι φαίνεται, είναι 38, ότι σας έχει αγαπήσει και σας έχει αγκαλιάσει. Τι μπορεί να βρει κάποιος πηγαίνοντας μέσα σε ένα κατάστημα, από πού μπορεί να, από παγωτό μέχρι... Μπορεί να βρει, καταρχήν δεν σταματάμε να προσπαθούμε όσον αφορά, γιατί για να μπορέσεις να βάλεις τον κόσμο μέσα για να σε αγαπήσει και για να σε θυμίσει, πρέπει συνεχώς να είσαι σε γρήγορση, ειδικά στο κομμάτι της λιανικής. Είναι πολύ δύσκολο, πρέπει καθημερινά να αποδεικνύεις ότι είσαι καλός, ότι έχεις φρέσκο προϊόν, ότι μπορείς να σταθείς απέναντί τους. Τώρα από εκεί και πέρα, μπαίνοντας σε ένα από τα καταστήματά μας, μπορεί να ικανοποιήσει από το κομμάτι του ψωμιού, μπορεί να ικανοποιηθεί από το κομμάτι του ψωμιού, που θα βρει μια μεγάλη γκάμα σε ψωμί, με παραδοσιακά ψωμιά, ζυμωτά ψωμιά με πετρόμηλο λυκής, με αλεύρι πετρόμηλο λυκής, με ψωμιά αργής ορίμανσης, με ψωμιά που έχουν και ισχυρισμούς υγείας, χαμηλού γλυκαιμικού δίκτυα και όλα αυτά. Mm-hmm. Μπορεί να βρει μια τεράστια. Εξειδικευμένα προϊόντα, έτσι. Ναι, βεβαίως. Δηλαδή μπορείς να βρεις κάτι που δεν το βρίσκεις αλλού και πολύ καλό. Το σίγουρο είναι ότι στα δικά μας καταστήματα θα το βρεις και θα το βρεις και θα το φας όπως πρέπει να το φας, δηλαδή σωστά. Ωραία. Από εκεί και πέρα έχει μεγάλη γκάμα, ξεκινώντας όλη αυτή η ιστορία από βουτήματα, που όλη αυτή η ιστορία ξεκίνησε και η ανάγκη, γιατί βρισκόμασταν στο κομμάτι για το Άγιο Όρος και όχι μόνο, που υπάρχουν και πολλά νηστίσιμα βουτήματα, υπάρχουν πολλά γλυκά βουτήματα, όχι μόνο για αυτούς που νηστεύουν. Υπάρχει μια γκάμα πάνω από 30-40 κωδικούς σε βουτήματα που μπορεί ο ένας να ικανοποιήσει για τις καθημερινές ανάγκες, για ένα σνακ, κριτσίνια και όλα αυτά, είτε για μια επίσκεψη. Μπορεί να βρει παγωτό, έχει γίνει μεγάλη επένδυση και στο κομμάτι του παγωτού. Θέλω να κάνω μια ερώτηση mm-hmm. σε αυτό το σημείο. Θα βρούμε και βιολογικό παγωτό? Βιολογικό γάλα, έχουμε δηλαδή, πιστοποιηθεί για να μπορούμε να βγάζουμε βιολογικά προϊόντα mm-hmm. και έχουμε ξεκινήσει ήδη αυτή τη διαδικασία, περισσότερο στο κομμάτι του ψωμιού ή του ψωμιού το τόστ, που είναι mm-hmm. παρεξηγημένο, όλοι το παίρνουμε, ενώ είναι ψωμί και αυτό και πρέπει να προωθηθεί. Και γίνονται προσπάθειες και σε όλα αυτά τα κομμάτια, και της ζαχαροπλαστικής και της αρτοζαχαροπλαστικής, να βγουν νέα προϊόντα με συνεργάτες που έχουμε στην έδρα μας. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα περιμένουμε. Τούρτες και τούρτες, τα λοιπά, μεγάλο κομμάτι και ποικιλία στη ζαχαροπλαστική και σε τούρτες και σε πάστες. Έχουμε δώσει μεγάλη έμφαση και στο κομμάτι των σιροπιαστών με τον παραδοσιακό τρόπο, στο οποίο χρησιμοποιούμε φρέσκο βούτυρο. Γίνονται τα σιροπιαστά της Ανατολής, που είναι τελείως διαφορετικά. Ενώ έχουν έντονη γεύση, καλή έντονη γεύση που αναδεικνύεται από το βούτυρο και από αυτά, παρόλα αυτά δεν είναι ελαφριά, δεν έχουν τόσα πράγματα, εκτός από το φύλλο και κάποιους ξηρούς καρπούς. Είναι πάρα πολύ γευστικά και γενικά μια πολύ καλή πρόταση να πάει κάποιος σε μια επίσκεψη ή να τη συνοδεύσει ακόμα και τώρα στη Χαλκιδική για το απόγευμα μετά το φαγητό. Να λέγαμε πριν για προϊόντα τα οποία είναι ντόπια, αν μπορώ να το πω. Ναι. Αν υπάρχει δηλαδή κάποιος προμηθευτής που να δίνει γάλα από τη Χαλκιδική ή να δίνει διάφορα άλλα υλικά. Υπάρχουν πολλοί προμηθευτές. Όπως είναι τώρα στο γάλα, δεν ξέρω αν μπορούμε να αναφερθούμε σε προμηθευτές. Όχι, ας αναφέρουμε μόνο ότι υπάρχουν και προμηθευτές που είναι έτσι. Υπάρχουν προμηθευτές και στο Θεσσαλονίκη. Ναι, και Χαλκιδική mm-hmm. και στο κομμάτι που αναφέρεται προηγουμένως και σε πολλές άλλες πρώτες ύλες. Mm-hmm. Σίγουρα όμως για να μπει κάποιος στην εταιρεία και στο εργοστάσιο, πρέπει και αυτός να είναι πιστοποιημένος, γιατί δεν μπορούμε να σε διαφορετική περίπτωση να συνεργαστούμε. Να πούμε εδώ, και το συζητούσαμε πριν έξω, ότι να ξέρετε εσείς εκεί έξω ότι σίγουρα έχετε φάει βουτηματάκια από τα χέρια του προσωπικού της εταιρείας Γαβανάς, μέσα από άλλες εταιρείες, γιατί η εταιρεία Γαβανάς εκτός από τη λιανική έχει και χονδρικό εμπόριο με το οποίο ασχολείται. Ναι, είναι... Προμηθεύει δηλαδή πολύ μεγάλα brands στην Ελλάδα και στη Θεσσαλονίκη. Ναι.
Είναι πολύ δυνατή στο κομμάτι, εκτός από που αναφερθήκαμε πολύ στη λιανική και γίνεται μια μεγάλη προσπάθεια για καταστήματα, για σημεία λιανικής, γιατί όπως καταλαβαίνετε, ειδικά και όταν είναι της μαμάς εταιρείας, δίνουν μεγάλη δύναμη καθημερινά να μπορεί να ανταπεξέλθει σε όλες αυτές τις δυσκολίες. Από εκεί και πέρα η χονδρική, από παλιά ήταν το δυνατό σημείο της εταιρείας Γαβανάς. Ο κύριος Γαβανάς είχε δώσει μεγάλη έμφαση σε αυτό το κομμάτι και να πω ότι βοηθηθήκαμε από μεγάλους πελάτες, όπως βοηθήσαμε και μεγάλους πελάτες λιανικής, να κρατηθούμε στην αγορά, το ίδιο και αυτή, και στόχος μας και σκοπός μας είναι να αυξήσουμε αυτούς τους πελάτες, πάντα οργανωμένα και ελεγχόμενα, και αφού έχουμε πιστοποιηθεί και έχουμε και όλες τις αναγκαίες άδειες, έχουμε βγάλει και πελάτες στο εξωτερικό και θέλουμε να το συνεχίσουμε αυτό. Mm-hmm. Με ιδιαίτερα προϊόντα, καινοτόμα προϊόντα που να μπορούν να κάνουν τη διαφορά και να μπορούν να σε ξεχωρίσουν γενικότερα στην αγορά. Γιατί mm-hmm. πιστεύω ότι και στην περίοδο αυτή της κρίσης πάντα θα υπάρχουν ευκαιρίες και πάντα αν ψάχνεσαι και βγάζεις καινούργια πράγματα, καινούργιες ιδέες και είσαι ανήσυχος, πιστεύω ότι προχωράς μπροστά. Έτσι είναι πάντα. Αναφερόμενος στην κρίση, ναι, ναι. Σκέφτομαι τώρα εγώ ότι τα καταστήματα της Χαλκιδικής, έτσι, που είναι ένας τόπος που λειτουργεί κυρίως το καλοκαίρι, έτσι, τη σεζόν του τουρισμού. Όχι μόνο, ναι, αλλά τότε ιδιαίτερα υπάρχει αρκετή ένταση σε όλα τα κομμάτια, όχι μόνο της mm-hmm. εστίασης. Ξέρετε ότι mm-hmm. είναι τουριστική περιοχή. Σκέφτομαι, ας πούμε, πόσοι άνθρωποι μπορεί να έχουν δουλειά μέσα από αυτή την επιχείρηση. Γενικά στην εταιρεία Γαβανάς, εκτός το ότι στείλουμε καταστήματα με σκοπό να υπάρξει κάποιο κέρδος για να υπάρξει ανάπτυξη, όχι για να μείνουν χρήματα, mm-hmm. σίγουρα παράγεται εκτός από τα προϊόντα και ένα κοινωνικό έργο, θα έλεγα. Στην τοπική κοινωνία σίγουρα, ναι, θα παράγεται. Και όχι μόνο, παράγεται ένα κοινωνικό έργο, γιατί σκεφτείτε και ακόμα και τις πρώτες ύλες που παίρνουμε, κάποιοι άνθρωποι δουλεύουν σε αυτές τις εταιρείες. Αυτή τη στιγμή πάνω από 70 οικογένειες υπάρχουν και μας τιμούν και τους τιμούμε, μας προσφέρουν εργασία, γιατί χωρίς αυτούς δεν γίνεται. Υπάρχουν και από την τοπική κοινωνία και είμαστε ευτυχισμένοι, θα έλεγα, με αυτό, γιατί μέσω όλων αυτών των ανθρώπων μπορείς να προχωρήσεις μπροστά. Μόνος σου δεν μπορείς να κάνεις τίποτα. Mm-hmm. Και θα ήθελα να πω και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλους αυτούς που μας ακούν και δουλεύουν σε εμάς. Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε και συζητούσαμε διάφορα πράγματα. Επεκταθήκαμε περισσότερο στα έσω Γαβανάς θέματα. Λοιπόν, ο κύριος Στέλιος είναι ακόμα μαζί μας εδώ. Και δεν αναφέραμε κάτι που μου έκανε πολύ μεγάλη εντύπωση που συζητούσαμε σχετικά με την παραγωγή. Αυτά τα 5.000 μέτρα που λέγαμε, τι ακριβώς. Ναι, πολλά ακούστηκαν, ναι. Για να πείτε, ναι. Για πείτε τα κύριε στην αέρα. Θα ήθελα να το τονίσω ότι η παραγωγή είναι ένα στολίδι, μπορεί να εξυπηρετήσει μεγάλο όγκο γενικά προϊόντων. Αρκεί να σας πω ότι επειδή μπορεί να λειτουργεί και 24ωρο, η παραγωγική της δύναμη είναι ότι μπορεί να διαχειριστεί μέχρι και 25 τόνους ζύμη την ημέρα. Σκεφτείτε αυτό να γίνει προϊόν, είτε ψωμί, είτε βούτυρο, με οτιδήποτε. 25 τόνους είπε. Ναι. Δηλαδή έχει φοβερή παραγωγική δύναμη. Από εκεί και πέρα, βέβαια, είναι σημαντικό κομμάτι το ότι υπάρχει και το τμήμα του R&D που είναι με απλά ελληνικά να πω ότι ψάχνουμε, έχουμε ανθρώπους που ψάχνουμε και βγάζουν καθημερινά νέα προϊόντα. Τώρα οι τάσεις της μόδας, εκτός από όλα αυτά, είναι οι μπάρες, είναι και σε αυτό το κομμάτι γίνεται πάρα πολύ μεγάλη προσπάθεια, εκτός από τα δικά μας παραδοσιακά προϊόντα, να μπουν και τέτοια προϊόντα μέσα που, εκτός από τους ανθρώπους που στοχευμένα θα μπουν να πάρουν κάτι, να αποκτήσουν ταυτότητα και αυτά, και που αναφέρονται και στην νεολαία και σε μια πιο υγιεινή διατροφή, ακόμα και σε εμάς που είμαστε μεγαλύτεροι. Μεγάλα παιδιά. Ναι. Και να πω και να συνδέσω ότι 25 τόνοι δεν μπορεί να είναι τυχαίοι. 25 τόνοι δεν μπορούν να απορροφηθούν έτσι απλά. Έτσι, βεβαίως. Δεν μπορεί. Θέλουν πολύ κόσμο και πολύ πεινασμένο κόσμο. Και θέλουν και πολύ καλή ποιότητα για να φύγει.
Αυτή η μεγάλη ποσότητα. Αυτό ακριβώς. Πρέπει να υπάρχει, την ποιότητα θα έλεγα ότι πρέπει να υπάρχει οργάνωση, να υπάρχουν καθετοποιημένες παραγωγές. Και όλο αυτό το κομμάτι, πιστέψτε με, ο κύριος Γαβανάς με την ομάδα εκεί μέσα καθημερινά το βλέπει και πάντα το αποτέλεσμα είναι αυτό που πρέπει. Σίγουρα δεν είμαστε τώρα στους 25 τόνους, αλλά η δύναμή μας είναι και η επιθυμία μας να αξιοποιήσουμε και τη δύναμη αυτή. Θα φτάσετε να, ναι. Σίγουρα. Αυτό είναι σίγουρο. Σίγουρα υπάρχει ανησυχία όμως, γιατί όπως αναφέραμε, αν δεν ψαχτείς τη δουλειά σου, δεν μπορείς να περιμένεις, ούτε μπορείς να λες ότι είναι δύσκολα έξω. Σίγουρα είναι δύσκολα για πολύ κόσμο και το βλέπουμε καθημερινά. Και βοηθούμε σε αυτό, γιατί πάνω σε αυτό που μιλήσαμε προηγουμένως και είπαμε όσον αφορά για το κοινωνικό έργο που παράγει η εταιρεία και αναφερόμουν στους εργαζόμενους, υπάρχουν, δεν θέλω να αναφερθώ, αλλά υπάρχουν συγκεκριμένα, αλλά υπάρχουν πολλές τέτοιες προσπάθειες και κινήσεις από την εταιρεία για από κάποια προϊόντα, επειδή θα είναι λίγο στραβό το ψωμί και όλα αυτά, μεγάλες ποσότητες να δίνονται σε ιδρύματα, να δίνονται που υπάρχει μεγάλη ανάγκη ή σε περιόδους γιορτών, Χριστουγέννων και τέτοια, να ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους που τα χρειάζονται τέτοια, πραγματικά. Όπως και τώρα με τους πρόσφυγες έγιναν τέτοιες προσπάθειες από την εταιρεία μας. Είναι πολύ, πολύ βασικό. Και στο μέλλον θα γίνουν περισσότερο. Είναι το κράτο να σε κρατώ αυτό. Είναι η ανθρωπιά που χαρακτηρίζει μια εταιρεία. Γενικά θα έλεγα ότι είναι η ανθρωπιά που χαρακτηρίζει γενικά εμάς τους Έλληνες. Δεν θα έλεγα μόνο για την εταιρεία και το βλέπουμε καθημερινά. Και πιστεύω ότι έτσι πρέπει να γίνει, γιατί οι περισσότεροι από εμάς ή από τον κόσμο που ακούει και γονείς είναι και περάσαν δύσκολα και πιστεύω ότι είναι καλό να βλέπεις τι περνάει και ο άλλος αυτές τις δύσκολες στιγμές. Πάρα πολύ ωραία. Οπότε, για να υπενθυμίσουμε άλλη μία φορά, θέλω τα καταστήματα για όσους από τους φίλους ακροατές ήρθανε τώρα στην παρέα μας. Να τα πω και με τη σειρά που ανοίξαμε. Ωραία. Με σειρά χρονολογικής δημιουργίας. Ναι, παρόλο που η Ναυαρχίδα και το εργοστάσιο με τη Λιανική είναι στη Γαλάτιστα, πρώτο κατάστημα ήταν Λιανικής, εκτός από ένα μικρό πρατήριο που είχε γίνει στη Γαλάτιστα, στα Βασιλικά. Μετά ακολούθησε η Γαλάτιστα, οι Καλύβες, η Νικήτη, η Μπότσαρη και το κατάστημα της Αγίας Σοφίας. Και ένα μικρό πρατήριο ταυτόχρονα με τη Γαλάτιστα μέσα στο χωριό. Μικρό πρατήριο που δίνει ψωμί και αρτοσκευάσματα. Πολύ όμορφο γι' αυτό. Εκεί μπορούν να μας βρούνε, θα βρούνε ανθρώπους να τους εξυπηρετήσουν ευχάριστα, θα βρουν το βασικό το προϊόν που είναι μοναδικό και χώρο να προσεγγίσουν τα καταστήματα και να παρκάρουν. Και θα ρωτήσουν και θα μάθουν και για άλλα προϊόντα που βλέπουν μέσα. Βεβαίως. Εκτός από αρτοπαρασκευάσματα μπορούμε να πιούμε και τον καφέ μας. Τον καφέ μας έχουμε τεράστιους χώρους με σαλόνι που μπορούμε να πιούμε τον καφέ μας, να φάμε μία πίτσα, να φάμε μία σαλάτα, ένα κρύο σνακ ή ένα ζεστό. Έχουμε μεγάλη ποικιλία σε παραδοσιακές πίτες και σε προϊόντα ζύμης. Όταν λέω προϊόντα ζύμης, ένα καλτσόνε, ένα πενιλάκι, δηλαδή, και βγαίνουν εκείνη την ώρα ζεστά. Γενικά, να μην αδικήσω το κόνσεπτ τώρα, υπάρχουν τα πάντα όσον αφορά ένα αρτοζαχαροπλαστείο. Μπορεί να πιει το ποτάκι του κάποιος άνθρωπος, να δει σε κάποια καταστήματα να το συνδυάσει με έναν αγώνα ή οτιδήποτε. Αλλά σίγουρα θα ικανοποιηθεί και θα πιστεύω θα μείνει ευχαριστημένος. Εγώ κατάλαβα ότι είναι για όλες τις ώρες της ημέρας. Είναι ό,τι ώρα και να πας, θα βρεις κάτι και να πιεις και να φας και να πάρεις για το σπίτι την ακριβώς. επίσκεψη. Αυτό ακριβώς. Και τώρα στη Χαλκιδική τουλάχιστον θα μας βρίσκουν μέχρι τις 12, ίσως και μία η ώρα ανοιχτούς. Πάρα πολύ για ωραία. Πολύ λίγο θα είμαστε μακριά τους. Έχουμε ξένους που σταματάνε στα καταστήματα. Έχουμε πάρα πολλούς ξένους. Τουρίστες, ναι. Έχουμε πάρα πολλούς ξένους. Ειδικά στο κομμάτι της Χαλκιδικής και για ευνόητους λόγους και έχουμε και επαναλαμβανόμενους, δηλαδή βλέπουμε πρόσωπα που μας θυμούνται από πέρυσι, έρχονται, ναι, πιάνουν κουβέντα και όλο αυτό και είναι πολύ καλό αυτό να το βλέπεις και γενικά να βλέπεις ξένο κόσμο, όχι μόνο στα καταστήματά μας, γενικά στη Χαλκιδική, γιατί βοηθούν και την τοπική οικονομία και γενικότερα την οικονομία από αυτό, ένα μεγάλο κομμάτι ζει από αυτό το κομμάτι. Είναι πιο καλή διαφήμιση. Όταν θα πάει πίσω, είτε με προϊόντα της Χαλκιδικής, είτε με προϊόντα δικά σας και θα έρθει
ο φίλος του ή οποιοδήποτε. Τον επόμενο χρόνο φαντάζεσαι, ναι, να το αναζητήσει ξανά. Σίγουρα γίνονται. Σίγουρα γίνονται. Πόσο ενθουσιασμένος θα αισθάνεται. Η αλήθεια είναι, ναι, είναι και η Χαλκιδική έχει γενικά, βλέπω τώρα και στο δεύτερο αλλά και στο πρώτο, που γενικότερα στη Χαλκιδική αρχίζει, ανεβαίνει πάρα πολύ. Βοηθήσαν δούλα και κάποια με το δρόμο που έγιναν κάποια πράγματα. Αν και τώρα το Σαββατοκύριακο άκουσα πάρα πολύ κόσμο κάτω και ταλαιπωρήθηκε στο γυρισμό. Ας φροντίζουμε να μην γυρνάμε όλοι μαζί. Τι γίνεται αυτό. Αν γυρίζουμε κατευθείαν για δουλειά. Ναι. Καλό θα ήταν. Να τον ευχαριστήσουμε που ήταν μαζί μας. Να σας ευχαριστήσω και εγώ και τον κόσμο που μας ακούει. Επιστροφή στη Γαλάτσιστα τώρα. Επιστροφή και στη Γαλάτσιστα και στη Χαλκιδική περαιτέρω. Καλό δρόμο λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Τα χαιρετίσματά μας. Πέρασα όμορφα, είναι λίγο αγχωμένο στην αρχή, αλλά είμαι μια χαρά. Cool. Τώρα είναι πολύ cool. Λοιπόν, καλό απόγευμα σε όλους. Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.